μητέρα, οι αδελφές με τις αδελφάς. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Με νόμο θα είναι αναγκασμένοι να εκτροπήσουν, να αμαρτήσουν, οι δε μη θα σκοτώνονται. Και όποιοι δεν θελήσουν να ακούσουν, να μείγνεται, μοναχοί με μοναχές, θα αναγκάσει τους μοναχούς και τις μοναχές να έρχονται εις γάμου κοινωνία, να παντρεύονται για να εφραίνεται το θηρίον αυτό της Αποκαλύψεως, ο αραίχλικος ή αντίχριστος. Και όποιοι δεν τον ακούσουν, τότε θα μαρτυρήσουν και ο Πανάγιος Θεός, όπως ονομάζει ο Άγιος μας Ανδρέας, δεν είναι δική μου αυτή η ομιλία, είναι του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστός αλλού, αναφέρει παρακάτω και λέει ότι θα τους ανεβάσει εις ύψος του Αγίου μας Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτούς που δεν θα θελήσουν να εκτροπήσουν, να αμαρτήσουν παρόλη την πίεση του Αντιχρίστου. Διότι θα σκοτώνονται, τελείωσε, εάν δεν έρχονται σε επαφή πατέρας με κόρη, αδελφοί με αδελφοί, γιος με μητέρα κτλ. Γιατί έτσι εφραίνεται μέχρι τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά είναι κρύφη γενόμενα. Έχω ακούσει πλήστα όσα στις εξομολογήσεις που έρχονται σε τέτοια κατάσταση. Και είναι τρομερό πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την εποχή δια νόμου θα γίνει και θα επαληθεύεται. Και τότε όποιος δεν τον ακούσει θα πάει σε ύψος του τιμίου μας προδρόμου. Δέσποτα, αυτή είναι την μάχη που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Τη μία πλευρά, 18 γλώσσες λέει θα είναι, 18 έθνη δηλαδή. Αυτός που θα ηγείται όλο αυτού του στρατεύματος θα λέγεται Φίλιππος, λέει ο Άγιος Μεθόδιος. Τώρα δεν μπορώ να εξηγήσω τη λέξη εκείνη την ώρα που θα γίνει το Φίλιππος, αυτό. Θα λέγεται αυτός που θα ηγείται όλων των εθνών του, που θα είναι από τη μία πλευρά, απέναντι στους Ρώσους. Μάλιστα. Φίλιππος. Παρακάτω λέει ότι εκεί θα αμαρτάνονται, λέει, θα είναι αναγκασμένοι όλοι. Γιατί όποιος διαμαρτυρηθεί θα θανατώνεται. Και όποιος πεθάνει κατά αυτόν τον τρόπο στη Βασιλεία των Ουρανών θα λογιστεί μαζί με τον Άγιο μας Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τότε θα δώσει εντολή να παντρευτούν οι μοναχοί με τις μοναχές. Το ίδιο και στους ιερείς και θα πληθυνθούν οι παράνομες μίξεις. Και για την κατάρα των αυτήν ακολασία θα ανέβει η δυσοδεία της μίξεως αυτής της καταραμένης στους ουρανούς και θα οργιστεί πάλι ο Θεός μόλι την οικουμένη και θα δώσει εντολή σε αυτές τις βροντές και τις αστραπές να αρχίσουν με θυμό εναντίον τους και αυτοί θα πάρουν το μισθό που τους ανήκει. Βέβαια. Από τον αραίχλικο, έτσι τον ονομάζει. Αλλά περί Αντιχρίστου είναι πάρα πολλές οι προφητείες, αλλά εμείς είπαμε θα περιοριστούμε στην Κωνσταντινούπολη. Στον Άγιο Ανδρέα, εδώ μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη. Πέστε μας λοιπόν, τι θέατρο εθνών θα γίνει η Κωνσταντινούπολη μας. Γιατί μιλάει για το ποθιούμενό μας ο Άγιος μας Κοσμάς ο Αιτωλός. Δηλαδή έλεγε παλαβομάρες ο Άγιος μας Κοσμάς ο Αιτωλός. Όσοι και αν θέλουν, και μερικοί ιερωμένοι μάλιστα που δεν. Τα κοροϊδεύουν, πολύ είναι. Τα κοροϊδεύουν βέβαια, γιατί αυτοί δεν έχουν χάσει το στόχο τους. Δεν ξέρουν ποιος είναι. Γιατί δύο εξήλθε ο καθένας από εμάς. Για ποιο σκοπό εξήλθε. Και ο Άγιος μας Θεός δεν διαψεύδει τους προφήτες τους. Βέβαια. Μάλιστα λέει ο Άγιος ο Κοσμάς ο Τολός για αυτήν την πολύ μεγάλη μάχη ότι στην αρχή λέει οι Τούρκοι θα φύγουν αλλά θα ξαναρθούν λέει μέχρι τα εξαμήλια. Και είναι μετά το λέει. Πού είναι αυτά τα εξαμήλια τώρα, εδώ διήστανται οι απόψεις. Θα μας μιλήσετε, θα μας πείτε εσείς και θα σας πω. Κάπου εκεί κοντά, μέσα στη Μικρά Ασία είναι βέβαια αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Μέσα στη Μικρά Ασία. Κάποιοι λέγανε ότι είναι ένα χωριό εξαμήλια έξω από την Κόρυθο. Όχι, δεν είναι, αλλήμον. Αυτό είναι, δεν είναι. Αυτό είναι, αλλήμον. Είναι αναλυθές. Πάντως σε όλα αυτά η Ελλάδα μας θα είναι θεατής. Η Ελλάδα μας θα είναι θεατής. Τα άλλα έθνη θα μπορέσουν να έρθουν, θα εμπλακούν. Βέβαια. Αλλά η Ελλάδα παραμένει θεατής. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουν πρώτα να τα λύσουν με την πένα τα πράγματα, αλλά δεν θα γίνεται. 99 φορές είναι να λυθεί με τον πόλεμο, λέει, και μία με την πένα. Πόσο λίγα ποσοστά δίνει να λυθεί το όλο θέμα χωρίς πόλεμο. 1% μόνο δίνει. Θα υπάρχει μεγάλη οργή τότε. Βέβαια. Θα γίνουν οι πόλεις σαν παράγκες. Μεγάλη οργή. Ξέρετε τι θα γίνει μετά. Θα μείνουν οι πόλεις, λέει, παράγκες. Κυριολεκτικά.
Με μεγάλη μανία δηλαδή θα πολεμεί ο ένας με τον άλλο. Μεγάλη καταστροφή. Ήθελα τον σκηνοθέτη να μας δείξει κάτι από τους Αγίους που μιλούν. Ναι, είδαμε μερικά από αυτά τα οποία μας γράφουν οι Άγιοι μας για τις προφητείες τους και για αυτά που μένουν να συμβούνε. Τι έχετε να πείτε? Έχει όμως και κάποια ωραία πράγματα μετά από αυτά όλα. Λέει ο Άγιος ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Άγιος μας Κοσμάς ο Αιτωλός. Βέβαια, λέει, καλότυχος λέει αυτός που θα ζήσει μετά τον πόλεμο, θα τρώγει λίμνη με ασημένιο κουτάλι. Πέραν από τις πολιτείες που θα γίνουν σαν παράγκες που θα καταστραφούν στην περιοχή εκείνη που είναι η Τουρκία και πιο πέρα. Και μετά λέει τον γενικό πόλεμο, λέει, θα ζήσει ο λύκος μαζί με τα αρνή. Γιατί θα έρθει ο Άγιος Ιωάννης και θα μπουν όλα σε τάξη. Ο βασιλεύς της ειρήνης. Βέβαια. Αυτόν τον οποίο θα υποδείξει ο ίδιος ο Άγιος Θεός. Μάλιστα το δείχνει με σταυρό, με την εικόνα της Παναγίας, ένα σύννεφο. Το έχετε υπόψη σας αυτό? Πάνω από το ναό της Παναγίας μας στην Κωνσταντινούπολη θα έρθει ένα σύννεφο πανλευκό, το οποίο θα έχει το ύψος Σαλονιού. Και από εκεί θα επικρέμαται η εικόνα της Παναγίας και θα δείξει το τόξο, το ουράνιο, το μέρος το οποίο θα είναι αυτός ο οποίος θα αναστηθεί. Ο Άγιος μας Ιωάννης ο Βατάντζης. Βεβαίως, ακόμα και κάτι άλλο. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Ναι. Τον έχουν βρει, ξέρετε, μου έχουν πει. Και μάλιστα είναι σε σχήμα το οποίο έχει κάπως αρχίσει και μετακουνήθει. Κάποιοι μου το έπανε, μάλιστα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εγώ διάβασα ένα έντυπο το οποίο κυκλοφορεί από χέρι σε χέρι και λέει ότι ένας στρατηγός Έλληνας πρόσφατα στον Εύρο, αξιωματικός ανώτατος,
με έναν αξιωματικό Τούρκο ανώτατο, είχαν παρτίδες, ήταν φίλοι. Και του είπε ο Τούρκος, έλα μαζί μου, λέει. Τον πήρε μαζί του, τον πήγε στην Κωνσταντινούπολη, τον κατέβασε σε ένα υπόγειο κάπου κοντά στην Αγία Σοφία, λέει. Και από εκεί πηγαίναν. Και στο τέλος φτάσαν σε έναν τάφο, λέει, πάνω στον οποίο, λέει, ένα μάρμαρο, πάνω στο οποίο στεκόταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήδη είχε μισοσηκωθεί. Και του λέει, του βλέπεις, αυτός ήταν ξαπλωμένος, λέει. Είναι ο βασιλιάς σας, λέει, ο μαρμαρωμένος. Και σηκώθηκε λίγο, λέει. Περί του μαρμαρωμένου βασιλιά, ομιλεί. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, δέσποτα. Εδώ τα πράγματα κινδυνεύουμε να ακουστούμε και δεν ξέρω κι εγώ πώς. Δεν τα φοβάμαι να τα λέω εγώ. Με ξέρετε καλά ότι δεν φοβάμαι να τα λέω. Μα δέστε, εμείς μιλάμε. Το πόσο εύκολο είναι να γίνουν πιστευτά είναι το όλο μέχρι τώρα. Έχουν επαληθευτεί οι προφητείες. Συγγνώμη, δεν μιλήσατε εκ προημίου για το ότι όλη η γη θα είναι με μια τριχιά δεμένη. Ναι. Δεν ήρθε το τηλέφωνο. Εδώ δεν είναι προφητεία όμως. Δεν μιλήσατε ότι αυτό θα δείτε σιδερένια πουλιά, ναι, στον ουρανό. Βέβαια. Να σκορπούν φωτιά. Βεβαίως. Δεν μίλησε για το αεροπλάνο ο Άγιος μας Κοσμάς ο Τολός. Αυτός ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς μιλάει και για τα. Για δηλαδή, τα μέλη παληθέθηκαν, τα δε όχι. Μα δεν λένε μιλάει για το αποθέμενο. Το πόσο εύκολο είναι να τα δεχτεί ο κόσμος και να τα πιστέψει. Μα ο κόσμος, αυτός που ο Θεός θα τον φωτίσει, θα καταλάβει μέσα του το τι γίνεται. Όποιος δεν φωτιστεί θα παραμείνει στην πλάνη του και τελείωσε η υπόθεση. Δηλαδή, ο άνευ σου πλάσασε, ου δύνατε άνευ σου σώσεσαι. Αυτός που δεν σε ρώτησε όταν σε έφερε σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορεί χωρίς εσένα να σε σώσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, γίνεται εδώ μία, συνεργάζεται η βούληση του Θεού και η ανθρωπίνη θέληση και σώνεται ο άνθρωπος. Εάν δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τον σώσει ο Θεός. Βεβαίως. Και μάλιστα... Είναι μερικοί οι οποίοι είναι φλήναυσοι, οι οποίοι είναι φαφαρόνοι, οι οποίοι θέλουν να πρωτοτυπήσουν, οι οποίοι θέλουν να γράψουν μερικά βιβλία, οι οποίοι θέλουν να βγουν στα πανιά και να μιλήσουν. Βέβαια, δεκτό είναι και αυτό. Οπότε... Αλλά αυτός που έχει φώτιση Θεού μέσα, που το λέει το καρδουλάκι, το ότι είναι Έλληνας, Ορθόδοξος, Χριστιανός, βαπτισμένος στο όνομα του Τρισυποστάτου Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, φωτίζεται και καταλαβαίνει. Θα θέσω τώρα και εσάς και όσους μας βλέπουν σε ένα δίλημα, λίγο αξιοπερίεργο βέβαια. Έστω ότι ήξεραν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που είναι ο τάφος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Αν λοιπόν το γνώριζαν, δεν θα το είχαν κάνει τουριστικό αξιοθέατο. Σε εσάς που μας βλέπετε, το ρωτάμε. Δεν θα το είχαν κάνει τουριστικό αξιοθέατο. Ποιος Έλληνας δεν θα πήγαινε εκεί να το αφήσει ένα λουλούδι? Όλοι. Θα είχαν βγάλει τα λεφτά οι Τούρκοι. Και ξέρετε ότι οι Τούρκοι πάντοτε για τα λεφτά τα αγαπούσανε. Θα μου πείτε, ποιος δεν τα αγαπάει τα λεφτά? Λέω ξανά. Σωστά, δέσποτα. Το κάθε έθνος κοιτάζει την οικονομία. Αν γνώριζαν. Κοιτάζει πώς θα φέρει συνάλλαγμα. Κοιτάζει πώς. Αν ακριβώς γνώριζαν πού είναι ο τάφος, δεν θα τον είχαν κάνει προσκύνημα για να περάσουν από εκεί όλοι οι Έλληνες? Ερώτηση. Μάλιστα. Πού είναι θαμένος? Δεν ξέρει κανένας μας. Πού είναι? Μα θα τον δείξει με το ουράνιο τόξο. Το λέει και αυτό. Το λέει η προφητεία του Αγίου Λέοντος. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Λέει όμως ο Παπαρηγόπουλος ότι είχε ένα κεφάλι, λέει, κομμένο, το οποίο έλεγαν ότι είναι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το οποίο το είχε τρεις μέρες πάνω σε ένα παλούκι μπροστά στην Αγία Σοφιά. Ο Μωάμεθ. Θα μου πεις, αυτός είναι ο πολιτισμός τους. Σε αντίθεση με εμάς. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ας τα αφήσουμε όμως. Όμως κανείς δεν μπορεί να το βεβαιώσει αυτό το πράγμα. Είπε ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, λέγεται, λέει, ότι συνέβη και αυτό. Λέγεται, όχι ότι είναι βέβαιον. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζουμε πού είναι ο τάφος. Έτσι. Ακόμα κάτι τώρα που θα σας βάλω σε περισσότερες υποψίες. Πού είναι